Και θα καλωσορίσουμε τώρα κοντά μας για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτό ακριβώς το θέμα, τον κύριο Σίμω Κεδίκογλου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα σας, κύριε Κεδίκογλου. Καλώς ήρθατε. Χαρά μας που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Δύσκολη μέρα για την κυβέρνηση. Πείτε μου αν όλο αυτό το κουβάρι αρχίζει, νομίζετε, να ξετυλίγεται πραγματικά ή αν είναι μια κίνηση καθαρά επικοινωνιακή της κυβέρνησης. Γιατί έχουμε πολλούς με νομικές γνώσεις, οι οποίοι κάθονται απέναντι στην πρωτοβουλία σας και λένε, μα τι κάνει η κυβέρνηση σήμερα, θα έπρεπε να το έχει κάνει αυτό χρόνια πριν. Χρόνια πριν, καταρχάς καλημέρα κύριε Τσαπανίδου, να σας ευχηθώ και η νέα σεζόν σας να είναι όσο καλή και καλύτερη από τις προηγούμενες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καταλαβαίνετε ως πρώην δημοσιογράφος τι σημαίνει αυτό, έχετε δίκιο. Και βέβαια τυχαίνεται σε μια δύσκολη επικαιρότητα, δύσκολη για την κοινωνία μας, δύσκολη για τη δημοκρατία μας. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι η άκρη του νήματος έχει αρχίσει να ξετυλίγεται. Θα ξυλώσουμε αυτό το νεοφασιστικό, νεοναζιστικό μόρφωμα. Και νομίζω ότι η συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε ο συνεργάτης σας, ο Βάιος Σύρος, θυμίζει λίγο το σπάσιμο της ομερτά στην περίπτωση της Ιταλικής μαφίας και υπάρχουν πολλές αναλογίες ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, κύριε Κεδίκογλου, η συνέντευξη αυτή ήταν μια δημοσιογραφική επιτυχία. Κυβερνητική επιτυχία θα έχουμε, μάλλον πολιτική επιτυχία του συνόλου του πολιτικού κόσμου θα έχουμε, ή θα συνεχίζουμε σε δύο δρόμους και με το κλίμα απολωμένο και τον κόσμο επίσης. Είμαστε σαφέστατοι. Νομίζω ότι αν ανατρέξετε στις δηλώσεις μου όλες αυτές τις ημέρες, είναι σταθερή η έκκληση, η πρόσκληση σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να υψώσουμε ένα φραγμό στην ένταση και στη βία. Πιστεύουμε ότι η αλλαγή αυτή τακτικής, δηλαδή δεν μπορείς να θέσεις εκτός νόμου ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, έχουμε ένα δημοκρατικότατο σύνταγμα, μπορείς όμως να θέσεις αυτήν την οργάνωση ενώπιον του νόμου. Και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και η συνδυασμένη αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων που επιτρέπει μια αυστηρότατη αντιμετώπιση τους μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα που θέλουν οι πολίτες. Γιατί τώρα, κύριε Κεδίκογλου, και γιατί όχι πριν από ένα, δύο, τρία χρόνια? Κυρία Τσαπανίδου, πριν από τρία χρόνια δεν είχαμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Πριν από τρία χρόνια δεν ανησυχούσε ο κόσμος, δεν ανησυχούσε ούτε καν, δεν ανησυχούσαν τα μέσα ενημέρωσης για την άνοδο των νεοναζιστών. Θέλω να υπενθυμίσω και κάτι χαρακτηριστικό. Στις εκλογές του 2012, στις πρώτες και στις δεύτερες, μόνο η Νέα Δημοκρατία είχε αποκαλέσει νεοναζί τους Χρυσαυγίτες. Τα άλλα κόμματα το βλέπαμε, κύριε Κεδίκογλου, να έρχεται. Το βλέπαμε και ήμασταν απροετοίμαστοι απέναντι σε αυτό. Δεν το έλεγε κανένας. Κυρία Τσαπανίδου, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ίσως ορισμένοι δεν θέλαν να το αναφέρουν τότε, γιατί προσδοκούσαν στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, στο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει απώλειες από αυτό το χώρο. Οπότε ήθελαν οι απώλειες αυτές να είναι οι μεγαλύτερες δυνατές. Κύριε Κεδίκογλου, σε προσωπικό επίπεδο. Στην πολιτική σκηνή συμβαίνουν τέτοια. Θα σας ρωτήσω πιο ανθρώπινη ερώτηση. Σε προσωπικό επίπεδο, είσαστε ήσυχος μέσα σας ότι κάνατε ως μέλος της κυβέρνησης ό,τι περνούσε από το χέρι σας, έτσι ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Γιατί ένας άνθρωπος νέος έχασε τη ζωή του και δεν είναι ο πρώτος. Είναι ο πρώτος νέος Έλληνας, έχουν προηγηθεί πολύ περισσότεροι. Απλά τότε κλαίγαμε λίγο λιγότερο ίσως. Και εκεί πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι γι' αυτό. Όταν έχει χαθεί μια ανθρώπινη ζωή και μάλιστα με έναν τέτοιο τρόπο, με έναν τέτοιο ανατριχιαστικό τρόπο, δεν μπορεί κανένας να αισθάνεται καλά. Σίγουρα θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα, σίγουρα θα έπρεπε να έχουμε αφυπνιστεί όλοι περισσότερο, σίγουρα θα έπρεπε να έχουμε ακολουθήσει άλλη τακτική. Εδώ να σας υπενθυμίσω ότι πριν από δύο μήνες από το βήμα της Βουλής προειδοποιούσα, όταν είχαμε ένα επεισόδιο εκείνη την μέρα στη συνεδρίαση με τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, αλλά δυστυχώς είχε υπάρξει μια αντίστοιχη φρασεολογία και από άλλα μέλη του Κοινοβουλίου, είχα προειδοποιήσει από το βήμα της Βουλής ότι οι εμπριστικοί λόγοι ανάβουν πυρκαγιές και είχα καλέσει τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου να αντιπαρατεθούμε όλοι μαζί σε αυτήν την καλλιέργεια κλίματος έντασης και βίας. Τώρα ελπίζω να έχουμε γίνει όλοι σοφότεροι, να αντιμετωπίσουμε συντονισμένα, ενωμένοι αυτήν την απειλή εναντίον της δημοκρατίας μας. Θα ανοίξω μια παρέμβαση.